Οι δύο μέρες του Ιμάμογλου στην Αθήνα, λοιπόν, με πολλές συναντήσεις, πολλές ξεναγήσεις και εξαιρετικό κλίμα. Τι θα κρατήσουμε από τη συνάντηση αυτή, θα συζητήσουμε τώρα με τον Σωτήρη Δανέζη. Σωτήρη. Τις δηλώσεις του, νομίζω. Ούτε λίγο ούτε πολύ σήμερα ο κύριος Ιμάμογλου είπε πως υπάρχουν κάποιοι ηγέτες που λένε πως είναι υπεράνω της ιστορίας και ότι μπορεί να γράψουν ιστορία μόνοι τους, αφήνοντας εχμές για τον τρόπο διοίκησης του σημερινού πρόεδρου της Τουρκίας, του Ταγκί Περντογάν. Ο Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ας μην ξεχνάμε ότι είναι ο ένας εκ των δύο βασικών διεκδικητών του χρήσματος των κεμαλικών για να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές και με μικρή διαφορά στις δημοσκοπήσεις, πίσω από τον Δήμαρχο Άγκυρας, τον Γιαβάς, και πάνω από 5 μονάδες από τον σημερινό πρόεδρο της Τουρκίας, ο Ιμάμογλου θεωρείται ο σύγχρονος πορφητής της Κωνσταντινούπολης και η μεγάλη ελπίδα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Τουλάχιστον για την ώρα, συντηρεί αυτό το προφίλ ενός μετριοπαθούς Ευρωπαίου πολιτικού, αντίθετα στη σκληρή φονταμεταλιστική εικόνα του Ερντογάν. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι από εκείνον ξεκίνησε και η μεγάλη αντεπίθεση των κεμαλιστών, καταφέροντας διπλή εκλογική νίκη στην Κωνσταντινούπολη, την οποία έχασε το κυβερνόν ΑΚΠ μετά από 25 χρόνια. Ο δρόμος βέβαια μέχρι τις εκλογές του 2023 είναι μακρύς. Υπάρχει πάντα ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Κιλιτσδάρογλου, ο οποίος παρά τις επιθέσεις και τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς στο πρόσωπό του από τον Ερντογάν, πιστεύει και αυτός πως η Τουρκία έχει αρχίσει να γυρίζει σελίδα και έχει φτάσει η ώρα του να καταφέρει μια μεγάλη νίκη ενάντια στον αντίπαλό του. Ο τουρκικός τύπος πάντως παρακολουθεί στενά την επίσκεψη Ιμάμογλου, βάλει ήδη κατά του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης για αυτή την επίσκεψη του στην Αθήνα. Τον κατηγορεί πως προσπαθεί να δείξει πως υπάρχει πρόβλημα διοίκησης στην Τουρκία, πως επικρίνει τη χώρα του και ότι δεν κρύβει τη συμπάθειά του για την Ελλάδα. Είναι δημοσιεύματα ενδεικτικά των επιθέσεων και της λάσπης που ενδεχομένως θα δεχθεί ο Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης για τις ρίζες του από τις φιλοκυβερνητικές τουρκικές εφημερίδες, αν τελικώς βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ερντογάν για τον προεδρικό θόκο. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν αποκλείεται ο Ερντογάν αυτό να του το γυρίσει μπούμεραγκ αυτό το διήμερο στην Αθήνα.